Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή του All About Aris. Εδώ είμαστε πάντοτε στο Λίμπερο στους 107 και 4. Θα πάμε και σήμερα μαζί, σήμερα Τρίτη, 30 του Γενάρη, μέχρι και τις 7, με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα, αφορούν το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, μεταγραφικά, διοικητικά, γενικώς πάντως φύσεως, ως ήθιστε τα θέματα που απασχολούν τον Άρη και θα απασχολήσουν και εμάς φυσικά εννοείται. Μέχρι και τις 7 που θα είμαστε εδώ πίσω από τα μικρόφωνα του Λίμπερο μαζί με τον Βασίλη Καβαδία που θα είναι πίσω από την κονσόλα του ήχου και την επικοινωνία μας να γίνεται μέσω μηνυμάτων, FM κενό. Γράφετε το μήνυμά σας και μετά το αποστέλλετε στο 54526. Να σας πω ότι το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ αλλά και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ θα είναι και σήμερα τα δύο κεντρικά μας θέματα. Στο ποδόσφαιρο έχει γίνει ένας πραγματικός χαμός από το πρωί με την περίπτωση του ΒΟ και όλα όσα ακολούθησαν, τον Μπαστακό γενικότερα, καθώς είμαστε στις τελευταίες ώρες της σημερινής μεταγραφικής περίοδου. Ξυπνήσαμε λίγο ανώμαλα σήμερα το πρωί. Θα σας δώσουμε όλο το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη με τον Πάτρικ Τζίλι Βο και γιατί τελικά δεν ήρθε στη Θεσσαλονίκη και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Τι γίνεται με τον Μπαστακό, εάν θα γίνει κάποια άλλη μεταγραφή. Έχουμε και μάτς αύριο, μην ξεχνάτε, στις 5 ώρα το απόγευμα ο Άρης παίζει με τη Βέρεια, που και αυτή έχει τα δικά της προβλήματα όπως διαβάζουμε. Θα δώσουμε και το αγωνιστικό ρεπορτάζ δηλαδή. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε και η αποστολή που θα ταξιδέψει αύριο το πρωί για την ημαφιώτικη πόλη. Όλα αυτά εδώ και φυσικά μην ξεχνάτε ότι σήμερα στις 8 ώρα το βράδυ υπάρχει και μια πολύ σημαντική σύσκεψη, παναριανή σύσκεψη με θέμα αποκλειστικά την ΚΑΕ, ενώ πριν από λίγο ο Αριστέχνης ανακοίνωσε και μια έκτακτη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα με αποκλειστικό θέμα την ΚΑΕ Άρης και το πώς ουσιαστικά, γιατί αυτός είναι ο αγώνας που έχει ξεκινήσει από την Κυριακή και έπειτα, πώς θα επιμπλακεί ο Άρης από τον Νίκο Λάσκαρη για να προχωρήσει στην επόμενή του μέρα. Αυτά είναι τα θεματάκια μας, αυτά θα μας απασχολήσουν, οπότε μείνετε εδώ για ρεπορτάζ, συζήτηση, ενημέρωση και μια συνέντευξη έχουμε προγραμματίσει λίγο αργότερα και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Το θέμα βέβαια που από το πρωί μονοπολεί το ενδιαφέρον είναι το φιάσκο, γιατί παρότι έχει αρκετό ρεπορτάζ και αρκετό παρασκήνιο συγκεκριμένη υπόθεση, είναι, δεν παύει να είναι ένα φιάσκο, η μη έλευση τελικά στη Θεσσαλονίκη του Πάτρικ Βουό και ανταυτού η έλευση είτε σήμερα το βράδυ, το αργότερο αύριο το πρωί, του Μιχάλη Μπαστακού για την κάλυψη της θέσης του επιθετικού από τη στιγμή που αποχωρεί από την ομάδα και ο Αντώνης Καπνίδης. Σήμερα το πρωί, την ώρα που οι περισσότεροι πήγαιναν στις δουλειές τους ή μόλις είχαν πάει στις δουλειές τους, μόλις είχαν μπει στο κινητό τους ή στον υπολογιστή τους για την πρώτη ενημέρωση της ημέρας, πέσανε πάνω και το ίδιο και εμείς φυσικά στην είδηση ότι ο Πάτρικ Βο όχι μόνο δεν επρόκειτο το μεσημέρι όπως τον περίμενα να έρθει στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει, αλλά είχε ήδη προσγειωθεί στην Κρήτη, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος του Ηρακλείου, προκειμένου να πάει να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Όφη. Τι μεσολάβησε, γιατί χάλασε, τι συνέβη στην πορεία, ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει. Αυτό θα προσπαθήσουμε έτσι λίγο να αναλύσουμε, δίνοντάς σας όλο το story ουσιαστικά της υπόθεσης, πώς εκτυλίχθηκε όχι μόνο τις τελευταίες ώρες αλλά και τα προηγούμενα 24 ώρα, γιατί το θέμα δεν είναι καινούριο, δεν είναι μια περίπτωση που παίζει μόνο τα χθες προχθές, αλλά εδώ και αρκετές μέρες βρίσκεται ο παίκτης στο μεταγραφικό στόχαστρο του Άρη. Πλέον και όμως, για τον Όφη είχε υποθεί βέβαια. Και για τον Όφη βέβαια είχε υποθεί, αλλά κανείς δεν το πίστεψε από τη στιγμή που Όφη αφενός ταλανίζεται από τέτοια θέματα οικονομικά, αλλά και έχει και προσφυγή με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Πλέον δεν έχει. Πλέον δεν έχει, καλά. Στον τομό βέβαια δεν έχει πλέον. Τα πήρε τα λεφτάκια του. Ναι. Εντάξει. Κοιτάξτε, αυτό συμβαίνει στο ποδόσφαιρο σε αρκετές περιπτώσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που ένας μάνατζερ
άλλα λέει σε μια ομάδα, άλλα λέει στην άλλη. Τώρα από εκεί και πέρα επικοινωνιακά για τον Άρη αυτό είναι χάσιμο. Όπως και είναι χάσιμο έτσι όπως πήγε η κατάσταση. Γιατί μην ξεχνάμε, πριν 10 μέρες λέγαμε ότι ο Άρης θα πάρει κανένα παίχτη. Αν το θυμάσαι. Δεν θα έπαιρνε κανένα παίχτη ο Άρης εάν δεν έκανε αυτές τις δύο ισοπαλίες το τελευταίο διάστημα. Και κυρίως δεν αφορούμε σε αυτή με τον Όφη, γιατί στον Όφη έπαιξε και καλά. Ήταν και ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια. Okay, αλλά με τον Πανεγιάλιο και με την ομάδα της Άρτας, τον Καραϊσκάκη, όχι μόνο δεν από όλες τις βαθμούς, αλλά δεν έπαιξε και καλά. Ήταν η εικόνα σου πάρα πολύ κακή και γι' αυτό το λόγο η διοίκηση αποφάσισε, ενώ αρχικά υπήρχε η διάθεση να μην γίνει κάποια προσθήκη, να κινηθεί τελικά έστω και στο φινάλε της μεταγραφικής περίοδου και να προσθέσει αυτούς τους δύο παίκτες που είχε ζητήσει εξ αρχής από το Δεκέμβριο κιόλας η τεχνική ηγεσία, και αναφερόμαστε φυσικά σε επιθετικό και επιτελικό μέσο. Έτσι κάπως προέκυψε και η περίπτωση του ΒΟΟ. Την πρότεινε ο ατζέντης, ο οποίος είναι πλέον persona non grata, ο Στέλιος ο Βραδέλης, και μαζί με αυτό πρότεινε και έναν άλλον παίκτη που έχει στο πελατολόγιο του, τον Άγγελο Χαντί. Ο ένας ήρθε, ο άλλος δεν θα έρθει ποτέ, όπως ήδη γνωρίζετε. Ενώ υπήρχε προφορική συμφωνία, ενώ οι δύο πλευρές είχαν όχι μόνο δώσει τα χέρια, αλλά είχαν ετοιμάσει και τα προσχέδια των συμβολέων και απλά περίμεναν να έρθει ο ποδοσφαιριστής να περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να βάλει υπογραφή στο συμβόλαιό του, ενώ είχαν συμφωνήσει και στα χρήματα που θα έπαιρνε μέχρι το τέλος της σεζόν και στα χρήματα της επόμενης χρονιάς σε περίπτωση που η ομάδα έπαιρνε την άνοδο και στο ποσοστό της προκαταβολής που θα έπαιρνε ο ποδοσφαιριστής και στο ποσοστό της προμήθειας που θα έπαιρνε ο ατζέντης. Όλα αυτά είχαν κανονιστεί, όπως επίσης είχε κανονιστεί και το ποσό που θα πληρώσει η Παέλα Μία για να τον αποδεσμεύσει, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος από τα δεδουλευμένα του μέχρι τις 30 Ιανουαρίου. Και ενώ όλοι λοιπόν θεωρούσαμε δεδομένο, διότι είχε βγει και ο ίδιος και ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή και το έλεγε μετεπιτάσεως ότι έχουμε συμφωνήσει όλα με τον Άρη, και όχι μόνο αυτό, αλλά χθες το βράδυ, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, σε επικοινωνία που είχε και με τους ανθρώπους του Άρη και με τον Δημήτρη το Σπανό, γενικότερα με όλους όσους εμπλέκονται στο συγκεκριμένο θέμα, εξακολουθούσε να λέει ότι όλα είναι καλά, ότι έχουμε συμφωνήσει και ότι αύριο θα είμαι με τον παίκτη στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι στην πορεία προέκυψε μια πρόταση του Όφη η οποία αφορά ένα ποσό 50.000 ευρώ μέχρι το καλοκαίρι και ένα ποσό 100.000 για την επόμενη χρονιά αν ο Όφη αγωνίζεται στην Σούπερ Λίγκα. Και φαντάζομαι ότι παράλληλα σε αυτή τη συμφωνία θα υπάρχει και το κομμάτι των περσινών δεδουλευμένων για τα οποία έκανε προσφυγή ο Ιβοριανός επιθετικός. Διότι δεν μπαίνει σε μια συζήτηση να κάνει μια καινούργια συνεργασία αν προηγουμένως δεν έχει τακτοποιήσει την προηγούμενη οφειλή, την οφειλή δηλαδή από την προηγούμενη σεζόν για την οποία είχες καταθέσει προσφυγή. Σήμερα το πρωί λοιπόν, νωρίς το πρωί, και ενώ ο παίκτης είχε ήδη φτάσει με τον εκπρόσωπό του στην Κρήτη, υπήρξε επικοινωνία με τον Θόδωρο Καρυπίδη, κατά την οποία οι απαιτήσεις του ποδοσφαιριστή άρχισαν ξαφνικά να παίρνουν την ανιούσα. Και ενώ σε ένα βαθμό ήταν διατεθειμένος, και δεν το λέμε για να δικαιολογήσουμε τώρα την ΠΑΕ, ο Άρης να ικανοποιήσει δίνοντας για παράδειγμα 10.000 ευρώ παραπάνω εν είδη bonus prim ανόδου στον ποδοσφαιριστή, τα 10 άρχισαν να γίνονται 20 και να μπαίνει η περίπτωση ΒΟΟ σε μια διαδικασία πληστηριασμού. Και φυσικά ο Άρης αποσύρθηκε και ο παίκτης λίγο αργότερα υπέγραψε στον Όφη. Εγώ θα συμφωνήσω 100% με την απόφαση της ΠΑΕ να μην ικανοποίηση
τα καπρίτσια του ποδοσφαιριστή και του ατζέντη του και να πληρώσει χρυσό ένα ποδοσφαιριστή που εντάξει είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, αλλά δεν θα τρελαθούμε κιόλας. Και το λέω για κάθε ποδοσφαιριστή. Ο Άρης πλήρωσε κατά το παρελθόν και όχι πολύ παλιά, μην πάτε πολύ παλιά, πρόσφατα τέτοια πράγματα και τέτοιες τακτικές του να δίνει αφιδός, να προσφέρει αφιδός συμβόλαια χιλιάδων ευρώ. Και νομίζω πολύ ορθά έπραξε μην μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία. Να ικανοποιήσει την όποια απέτηση του ποδοσφαιριστή που προσπαθούσε να κερδίσει ό,τι περισσότερο μπορούσε. Είτε από τον έναν είτε από τον άλλον, και από εκεί που τα πήρε, πήρε την καλύτερη πρόταση, εκεί τελικά πήγε. Φυσικά εννοείται πρώτον ότι είναι μια κίνηση όχι απλά unfair, αλλά μια κίνηση η οποία δεν περιποιεί τιμή, ηθικά τουλάχιστον, στον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή, ενώ έχεις δώσει τα χέρια, έχεις συμφωνήσει, έχουν ετοιμαστεί τα συμβόλαια και θα ετοιμάσει εσύ ο ίδιος τα συμβόλαια του, τι ακριβώς θα περιλαμβάνουν για τον ποδοσφαιριστή σου, τον πηγαίνεις στον όφι. Γιατί πήρες λίγα χρήματα παραπάνω και γιατί ενδεχομένως η προμήθειά σου θα είναι κατά τη υψηλότερη από αυτή που θα έπαιρνες αν έφερες τον ποδοσφαιριστή στον Άρη. Υπάρχει αυτό, εννοείται. Υπάρχει βέβαια και από την άλλη το ότι δεν πάβει να είναι επικοινωνιακά ένα πλήγμα για τον Άρη, διότι χάνει έναν ποδοσφαιριστή από μια ομάδα η οποία ταλανίζεται από πολλά προβλήματα, έχει χάσει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές του βασικού της κορμού και αναγκάζεται εσχάτως να παίρνει διάφορους ποδοσφαιριστές για να μπορέσει να συμπληρώσει το ρόστερ της. Από μια ομάδα η οποία είναι φυσικά στο γκρουπ των ομάδων που θα παλέψουν για την άνοδο. Και από μια ομάδα η οποία από το καλοκαίρι προσπαθεί να σου δημιουργήσει προβλήματα σε ούκο λίγες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που βρέθηκαν στο ίδιο μεταγραφικό στόχαστρο. Θα το αναλύσουμε αυτό. Απ' την άλλη, στον Άρη λένε το εξής. Και τι να κάνω, να δώσω εγώ τα 100.000 στον Άρη. Εννοείται ότι αυτό έλεγα προηγουμένως, ότι συμφωνώ απόλυτα. Ή οτιδήποτε άλλο. Ότι δεν θα μπει ο Άρης γιατί το πλήρωσε αυτό και όχι πολύ παλιά, πρόσφατα, το να μοιράζει αφιδώς συμβόλαια με χρήματα τα οποία δεν θα μπορούσε να τα πληρώσει στην ουσία και να δημιουργήσει και ανισορροπία και μέσα στην ομάδα. Διότι ανισορροπία θα δημιουργηθεί στον όφι 100%. Ήδη έχει δημιουργηθεί και γι' αυτό σπέβδουν να πούνε καταρχήν ότι δεν είναι τόσα. Η δικιά μας πληροφόρηση, και να ξέρετε ότι εντάξει, αν δεν αλλάξει κάτι, δεν μπορούμε να προβλέψουμε ότι θα γίνει 4-5 μήνες, είναι ότι ο παίκτης υπογράφει κλειστό συμβόλαιο 1,5 έτους με τον όφι. Παρόλο που λέει το αντίθετο. Με 150.000 ευρώ. Αλλά έλα εσύ πάνε τώρα στον Άστο, στον Παπαστεριανό, στον Κιλιάρα, στον Μάνο που τα βάζει όπως να είναι και από όπου να είναι το τελευταίο διάστημα. Ότι κοίτα να δεις, εγώ φέρνω ένα και του δίνω 50.000 και προφανώς τακτοποίησα, όπως έλεγε προηγουμένως, τα 9. Τα 9. Και εσάς σας έχω απλήρωτους. Διότι εξακολουθούν να είναι απλήρωτοι και τα οικονομικά προβλήματα να είναι πολλά. Πήρανε κάτι της, αλλά μην φανταστείτε, κάτι έναντι πήρανε. Και το καλοκαίρι πανηγύριζαν, πήραν τον Κουσκουνά από τον Άρη που του δώσαν τα διπλά λεφτά. Αλλά δεν τα δώσαν τα λεφτά. Του είπαν ότι θα τα δώσουν τα λεφτά. Πήραν τον Κουσκουνά και μετά από 2 μήνες έκανε προσφυγή ο Κουσκουνάς. Το θέμα μας δεν είναι ούτε ο Όφι, ούτε ο Κουσκουνάς, ούτε ο. Είναι να καταλάβει όμως και ο κόσμος τι συνέβη. Πώς δηλαδή πάνε, γιατί λέει καλά, αυτοί που δεν έχουν να φάνε. Ναι, δεν τον δώσαν λεφτά. Γιατί νομίζετε ότι από αυτά τα 50.000, εγώ κάνω μια πρόβλεψη ότι δεν πρόκειται να τα πάρει αυτά τα λεφτά μέχρι το καλοκαίρι. Αν θα πάρει 20.000, θα πρέπει να λέει και ευχαριστώ. Μέχρι το καλοκαίρι. Να πάρει αυτά τα λεφτά ο Βο είναι να ανέβει όφι. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Ο Όφι παίζει μια ζαριά. Ο Όφι είναι ξέρει ότι αν δεν ανέβει. Είναι απέναντι στην προσπάθειά του. Τα παίζει όλα για όλα αυτή τη στιγμή, διότι αντιλαμβάνεται όλος ο Όφι ότι σε περίπτωση μη ανόδου μετά το πράγμα θα δυσκολέψει πάρα πολύ με τα ανοιχτά μέτωπα που υπάρχουν, θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Διότι θα έχουν και άλλες προσφυγές το καλοκαίρι και άντε τρέξε μετά να κλείσει τις τρύπες. Ο Όφι που χθες το βράδυ τον πρόεδρο, που είναι ο νόμιμος πρόεδρος, ο Τσάλος, να βγάζει ανακοίνωση πέρα από τον Μυροφορίδη, την αστειότητα αυτή. Να βγάζει ανακοίνωση και λέει δεν αναγνωρίζει τη διοικούσα επιτροπή και ποιοι είναι αυτοί και ποιοι είναι που κάνουν και ράνουν κτλ. Καταρχήν τα συμβόλαια του Όφι ποιος τα υπογράφει.
Ποιος θα υπογράφει τα συμβόλαια του Όφη? Για να καταλάβουμε λίγο και αυτό η Διοικούσα Επιτροπή, αλλά ας το κάνει. Ο Όφη μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και καλά κάνουν και κάνουν πλάκα τώρα στον Όφη. Και πανηγυρίζουν και μιλάνε για επικοινωνιακή νίκη και πολλά άλλα. Επικοινωνιακή νίκη είναι. Ναι. Φυσικά εννοείται ότι είναι. Και με τον Κουσκουνά ήταν επικοινωνιακή νίκη τώρα. Το τι θα γίνει στην πορεία και αν θα εξελιχθεί και αγωνιστικά σε νίκη του Όφη, αυτό είναι κάτι που θα δούμε τις επόμενες αγωνιστικές με στο Κουσκουνά ήταν στο γήπεδο. Νίκη και με τον Ζιαμπάρ ήταν επικοινωνιακή. Αλλά κανείς από τους δύο δεν συνεχίζει πλέον στον Όφη. Και να πω και κάτι άλλο πριν πάμε στο διάλειμμα και θα πούμε και άλλα φυσικά για το ρεπορτάζ. Πριν από λίγο καιρό διέρεαν από τον Όφη μία δυσφορία για το Διγκόζη και για τις πρακτικές της δόξας στο ότι τρυπούσαν εντός και εκτός εισαγωγικών. Αν θέλετε βάλτε, αν θέλετε μην τα βάζετε τα εισαγωγικά σε αυτό που λέω, την ομάδα τους, παίρνοντας ποδοσφαιριστή, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι εκείνη τη στιγμή ο Όφη ήταν πεσμένος στο καναβάτσο και ήταν έτοιμος να διαλυθεί, όπως φαινόταν. Ακόμη και για αποχώρηση στο πρωτάθλημα μιλούσαν τότε. Και διέρεαν ότι είναι σφόδρα ενοχλημένη από το Διγκόζη και από τη δόξα γενικότερα για την τακτική της να προσπαθεί να πάρει, βάζοντας προσφυγές, να κάνουν προσφυγές, βλέπει ο Κουσκουνάς, ποδοσφαιριστές του Όφη. Αυτό που έγινε με τον με το Βο, πώς λέγεται? Είναι κάτι άλλο? Δεν ξέρω, πείτε εσείς. Είναι κάτι άλλο? Για να μην τρελαθούμε κιόλας. Καλά κάνουν και πανηγυρίζουν. Φυσικά εννοείται ότι πήραν ένα καλό ποδοσφαιριστή μέσα από τα χέρια του Άρη. Τον περίμενε ο Άρης σήμερα το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη για υπογραφές. Χθες το βράδυ, και θα κλείσουμε, θα πάμε στο διάλειμμα, υπήρξε επικοινωνία με τους ανθρώπους του Άρη και με τον προπονητή και με τον Σίμο τον Ορφανίδη. Και ο Καρπίδης ήξερε το ίδιο ότι αύριο το μεσημέρι έρχεται, παιδιά, ο παίκτης. Αυτό τώρα λίγο πριν τα μεσάνυχτα, χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα λέγανε και ώρα, στη μία το μεσημέρι θα είναι στα γραφεία, θα είμαστε εκεί να υπογράψουμε. Και σας είπα, ήτανε τα συμβόλαια έτοιμα, το τι ακριβώς θα πάρει ο παίκτης θα πληρωνόταν Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο από τον Άρη. Θα εξοφλούνταν μέχρι 30 του Γενάρη από τη Λαμία, τα διδουλευμένα του δηλαδή, μέχρι τη μέρα που δούλεψε στη Λαμία, και τους 4 υπόλοιπους μήνες τους έπαιρνε από τον Άρη. Και την προκαταβολή που θα έπαιρνε και το ποσοστό του ατζέντη. Όλα και τα είχε ετοιμάσει ο ίδιος ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή. Ό,τι έκανε και στην περίπτωση του Χαντί. Και λίγο μετά τις 9 το πρωί, 9.30, προσγειώθηκε με την πρώτη πτήση προφανώς από Αθήνα για Κρήτη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για να πάει να υπογράψει στον Όφη. Ο οποίος παίρνει και έναν Πορτογάλο που έπαιζε Ινδονησία πέρσι. Έχει περάσει και από την Μπενφίκα. Ζωσέ Κοέλιο. Ποιος? Όφη. Μπράβο, παίρνει πράγμα. Παίρνει αυτούς. Ας πάει τώρα στον Παπαστεριανό και στον Άστο να τους πει να κάνουν και άλλο υπομονή. Και στον Μάνο. Εντάξει, παίρνει το Βουό που είναι καλή κίνηση, όντως. Αλλά θα βγει ο Μάνος να παίξει ο Βουό? Ή θα παίζουν και οι δύο μαζί? Μπορεί να παίζουν και τώρα, και τώρα δεν βγει. Δεν το βγάζει τώρα, φίλε. Όχι, τον βγάλει, δεν πειράζει. Έχει φοβερή ρέντα. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για ένα παίκτη που από το πουθενά έχει αναδειχθεί ως ήρωας του Όφη. Δεν τον βγάζει από την δεκάδα αυτόν τώρα. Πρέπει να είσαι εγκληματίας για να τον βγάλει. Βάζει το βουό. Τέλος πάντων. Πάμε στο διάλειμμα το πρώτο. Να απαντήσουμε στο φίλο το 07. Θα τα πούμε όταν επιστρέψουμε μετά το διάλειμμα για να μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε, γιατί τώρα θα το αφήσουμε στη μέση. Θα το διαβάσουμε το μήνυμά σου 097 όταν επιστρέψουμε και θα δώσουμε και την απάντησή μας και όλο το ρεπορτάζ φυσικά, γιατί έχει και άλλο παρασκήνιο. Και θα σου πούμε και την αποστολή. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο για τη Βέρεια και όλα τα υπόλοιπα εδώ μέχρι τις 7 στο Λίμπερο. Συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε πάντοτε στον Λίμπερο στους 107 και 4. Εγώ θα συνεχίσω την εκπομπή και ο Χρήστανθος θα συνεχίσει να βλέπει την. Πώς τη λένε αυτή, την Τωρέτα Παπαδημητρίου. Ναι, πολύ ωραία. Στα παρεπόμενα του Survivor. Η Ροδάνθη. Ποια είναι η Ροδάνθη, ρε φίλε? Αυτή. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι φοιτήτρια. Μια δυνατούλα είναι αυτή. Είναι φοιτήτρια. Δεν αντέξει αυτή εκεί πέρα. Όλγα Φαρμάκη. Όλοι... Όλα τα μούσκουλα εκεί πέρα. Είναι δυνατή η Όλγα. Λοιπόν. Δεν στην όμω την Όλγα. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 545 που εκτιμίζει ότι είναι η επικοινωνία μαζί μας. Ο 097 λέει: παιδιά, στη μεταγραφή του Βο δεν μπλέχτηκε ο Μυροφορίδης? Όχι. Είναι η απάντηση. Αφού συναντήθηκε ο Καρυπίδης με το μάνατζερ την προηγούμενη εβδομάδα. Και το διάστημα αυτό των 3-4 ημερών που έγινε αυτό το τζέρτζελο, να το πω έτσι λαϊκά, για να μην πω τίποτα πιο χοντρό, τη δουλειά που κανονικά θα έπρεπε να κάνει ο Μυροφορίδης,
τεχνικού διευθυντή, δηλαδή. Αυτό το αντικείμενό του, στην ατζέντα του, αυτά είναι τα θέματα. Να κλείσει μια μεταγραφή, όπως του βγω. Την επομίστηκε ο Καρυπίδης, ο Σίμος Ορφανίδης και κατά δεύτερο λόγο ο Δημήτρης Οσπανός, που δεν έχει καμία δουλειά, όχι γιατί δεν είναι ικανός, αλλά γιατί η δουλειά του είναι να προπονεί την ομάδα και να την ετοιμάζει για τα παιχνίδια. Και όχι να κάνει και τον τεχνικό διευθυντή. Και να σας πω και κάτι. Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό που έγινε τις τελευταίες μέρες επηρέασε την περίπτωση του Βουό. Ως ένα βαθμό πάντα. Διότι πέρασε ο Άρης προς τα έξω μία εικόνα ότι εδώ υπάρχει θέμα. Ότι μαλώνει και ότι δεν τα βρίσκει ο πρόεδρος με τον τεχνικό διευθυντή και ότι είμαστε γενικότερα μια ωραία οικογένεια τις τελευταίες μέρες. Εσείς τι πιστεύετε δηλαδή? Ότι η κοινωνία του ποδοσφαίρου δεν τα μαθαίνει αυτά? Δεν ξέρουν τι γίνεται? Για τον Άρη μιλάμε. Ξέρουν πολύ καλά τι γίνεται, αλλά ξέρουν και στον Όφ τι γίνεται. Εντάξει, τι έκαμε τώρα. Υπήρξε η επιλογή αυτή από τον ποδοσφαιριστή. Έτσι την καθομιλουμένη πούλησε τον Άρη ο μάνατζερ του και ο ίδιος. Και πήγε στον Όφη. Εγώ θεωρώ ότι έχει κάνει λάθος επιλογή 100%. Ότι στο τέλος του χρόνου θα κάνει προσφυγή πάλι. Εκτός αν ο Όφη καταφέρει και περάσει την Παναχαϊκή. Γενικότερα, για να ολοκληρώσουμε και για το μήνυμα του φίλου του 97, νομίζω ότι όλο αυτό που συνέβη τις τελευταίες μέρες δεν έπρεπε να συμβεί αφενός. Σε καμία των περιπτώσεων. Δεν βγάζει μια καλή εικόνα προς τα έξω. Τώρα αυτοί οι εγωισμοί, τα μουτράκια. Δεν μιλάω μαζί του, δεν αυτό, όχι εκείνο, όχι το άλλο. Ο ένας μπλέχτηκε στα χωράφια του άλλου και όλα αυτά δεν γενικά. Δεν είναι εικόνα σοβαρής ομάδας, εννοείται, και καλό θα είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου να τα αφήσουν στην άκρη αυτά και να δουλέψουν για το κοινό καλό. Και το κοινό καλό ποιο είναι? Φυσικά ένας και μοναδικός στόχος, ο στόχος της ανόδου, τίποτα άλλο να μην έχουν στο μυαλό τους. Και το καλοκαίρι ας κάτσουνε. Θέλετε να βγάλετε τα μάτια σας το καλοκαίρι και να βγάλετε τα μάτια σας το καλοκαίρι αφού έχει βγει η ομάδα και αποφασίσετε πώς θέλετε να απορρευτείτε. Αλλά τώρα νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια ομπερτά, θα πρέπει να υπάρξει μια συστράτευση και να μπορέσουν οι δύο πλευρές με τα όποια προβλήματα έχουν να τα βρούνε και να πάει ο Άρης ενωμένος μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Βλέπετε ότι δεν είναι τυχαίο ότι συνέβη αυτό στο διάστημα που υπήρχε αυτή η δυσλειτουργία στην ομάδα. Ναι, γιατί μπορεί αν μπορεί, δεν λέω ότι μπορεί όταν, αν το αναλάμβανε ο Μυροφορής, ο οποίος όχι ότι είναι ο θαυματοποιός, αλλά είναι το αντικείμενό του, ρε παιδιά. Ξέρει πώς να τους παίζει τώρα τους ατζέντιδες και πώς να τους παίζει και τους παίκτες, γιατί είναι η δουλειά του. Και είναι και άνθρωπος της πιάτσας γενικότερα, να το πούμε λαϊκά. Δεν τον πιάνει εύκολα κορόιδο. Μπορεί να έλεγε δύο ατάκες στον παίκτη ή στο μάνατζερ, ναι, που να τον απέτρεπε από το να πάει στον Όφη. Εντάξει. Ή μπορεί να είναι αυτές οι μπορεί δύο ατάκες που τις είπε ο Παπαδόπουλος. Μπορεί να τον έπιανε και αυτό κότσο, δεν λέμε. Ναι. Εντάξει, εννοείται. Αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά τα τελευταία χρόνια. Τι είναι η δουλειά του? Είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, αυτός είναι το αντικείμενό του. Ξέρει πως τι καπνό φουμάρει ο ένας και τι καπνό φουμάρει ο άλλος. Γι' αυτό λέμε ότι τέρμα, μέχρι εδώ ήταν. Εγωισμοί στην πλάτη του Άρη, όχι. Και ο ένας έχει κάποια δίκαια, ο άλλος έχει λιγότερα, άλλος περισσότερα. Στη μία περίπτωση μπορεί να έφυγε λίγο περισσότερο ο ένας, λίγο περισσότερο ο άλλος. Οκ, ναι, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Αλλά να μην ξεπερνούν τα όρια, τις κόκκινες γραμμές και να μην φτάνουν στο σημείο να δημιουργούν πρόβλημα στην ομάδα. Γιατί στην ομάδα δημιουργήθηκε πρόβλημα, να χάθηκε ο Βουό. Εντός των τυχών. Δηλαδή τι, Facebook, δηλώσεις, το ένα, το άλλο και τα λοιπά, χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Αφού βλέπετε ότι υπάρχουν πολλοί πρόθυμοι τον καπνό να τον κάνουν και φωτιά και παρανάλωμα. Ή δίνετε δικαιώματα. Κακώς δίνετε δικαιώματα. Κοιτάξτε, για όσους λένε αν όντως ο Μυροφορίδης έχει λυθεί, ο Μπαστακός επιλογή του είναι. Έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Ναι, έτσι. Και λύθηκε το θέμα χθες. Οριστικά, και να πούμε και κάτι άλλο. Πέρα από τον το επικοινωνιακό πλήγμα που επιφέρει στον Άρη η μεταπίδηση τελικά του Βουό στον Όφη και όχι εδώ, θα πρέπει να πούμε ότι τα αντανακλαστικά λειτουργήσαν τάχιστα
Και μισή ώρα αργότερα, για να μην σας πω 20 λεπτά αργότερα, είχαν ήδη συμφωνήσει με τον Μπαστακό. Είχε ήδη με τον παίκτη υπάρξει συμφωνία. Δηλαδή, με το που πλέον γίνεται γνωστό στον Άρη ότι τέρμα ο Βουό, μας κορόιδεψαν, ο άνθρωπος είναι στο Ηράκλειο και πάει να υπογράψει τον Όφη, το επόμενο λεπτό υπήρξε επικοινωνία με τον Μπαστακό και τον εκπρόσωπό του, αμέσως επήρθε συμφωνία, αμέσως υπήρξε επικοινωνία με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Ατρόμητος, τον Αγγελόπουλο, το δεξί χέρι επί χρόνια δηλαδή του Σπανού. Αυτός επικοινώνησε με τον προπονητή, ο οποίος είπε «ΟΚ, okay, δεν έχω κουμπάνω, δεν τον βάζω, τους έως δεν τον χρησιμοποιώ, μπορεί να αποχωρήσει». Πήρανε και τον Κοτσόπουλο, τον Πιτσιρικά, καλύπτουν ένα κενό στην επίθεσή τους και απέμενε μόνο το «ΟΚ» okay του Σπανού. Όχι του προπονητή του Άρη, του ιδιοκτήτη του Ατρομήτου, το οποίο το πήρανε και αυτό κατά το μεσημέρι. Δηλαδή, εντάξει, λειτουργήσε και γρήγορα ο Άρης. Πάρα πολύ γρήγορα. Τι να κάνει, εντάξει. Δεν είχε και χρόνο να μην λειτουργήσει γρήγορα. Τέλος πάντων. Φίλε 506, νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί αυτό που λες, αλλά τέλος πάντων θα αποσαφινιστεί πολύ πιο γρήγορα, θεωρώ εγώ, με τη λήξη του πρωταθλήματος. Όποιος δεν θέλει να έρθει στον Άρη, λέει 741, να μην έρθει. Καλά έκανε ο πρόεδρος και δεν πλήρωσε τα παραπάνω. Θα ήταν άδικο για όλους τους άλλους. Φιλιά από τα Γιάννενα. Λέει ο φίλος που μας ακούει προφανώς μέσω ίντερνετ. Δεν είναι μόνο να πλήρωσε. Στην αρχή δέχτηκε να πληρώσει και παραπάνω. Απλά προφανώς εγώ λέω ότι πλέον γνωρίζοντας όλο το story, ότι αυτά που έλεγε ο μάνατζερ το πρωί στον Άρη ήταν για να οδηγήσει τον Άρη να από του πει. Από τη στιγμή που αυτή η επικοινωνία πλέον γινόταν επί κριτικού εδάφους, και να διορθώσω και, πολύ, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο που μου έστειλε μήνυμα. Επειδή είναι το Καζαντζάκης του αεροδρομίου του Ηρακλείου, έτσι εν τη ρήμη του λόγου μου ξέφυγε εκεί, είπε Ελευθερίος Βενιζέλος. Από εκεί πέταξε. Από το Ελευθερίος Βενιζέλος πέταξαν για το Καζαντζάκης. Ο Βενιζέλος είναι. Είναι ο Βενιζέλος. Ναι, και πεζέλος από εκεί πέταξε. Παιδιά, 10 η ώρα βουώντας στην Κρήτη. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Καρυπίδης και 80 να του έλεγε μέχρι το καλοκαίρι, θα έβρισκε μια δικαιολογία να έλεγε 90 μετά. Μα 60 του. Φτάσαμε στα 60. Πιο πολλά από ό,τι δίνει ο Όφη για τον πρώτο χρόνο. Απλά δεν του δίνει 100 για του χρόνου. Αυτό. Ας μην αποκλείουμε, λέει 8-17, ότι ο μάνατζερ ήθελε να μας δώσει το χαντί και ο Βο απλά ήταν. Τι να μας δώσει το χαντί. Ο χαντί μπορούσε να πάει και σε άλλες ομάδες. Ο χαντί ήρθε στον Άρη με λιγότερα λεφτά από ότι θα πήγαινε στα Τρίκαλα. Ο Χαντί απλά είχε μια φιλοδοξία και ήθελε να παίξει το παιδί. Προέκυψε μετά το Βουό. Ναι. Η βασική σου επιλογή ήταν ο Βουό. Γι' αυτό και εγώ σουνα. Και ο Χαντί προέκυψε αμέσως μετά, διότι υπάρχει ένα θέμα στο 10. Και από τη στιγμή που έχεις και εκεί θέμα και βρήκες την επικοινωνία με τον εκπρόσωπο με την περίπτωση του Βουό, για να καλύψεις και το άλλο κενό που έχεις. Επηρεάζει, δεν είναι κακό να μην και να μην επηρεαστεί, παιδιά, να με αφήσουμε το Χαντί έξω από όλη αυτή την ιστορία. Δεν έχει το παιδί φταίει σε τίποτα. Και είναι και ένα καλό παιδί γενικότερα και ένας καλός ποδοσφαιριστής. Υπάρχει και ανάγκη στη συγκεκριμένη θέση για την ομάδα να τα διαχωρίζουμε. Ο ποδοσφαιριστής έκανε και την προπόνησή του σήμερα και μάλιστα είναι σε πολύ καλή κατάσταση και λογικά θα είναι και στην αποστολή του αγώνα με τη Σπάρτη του επόμενου. Να μην τρελαθούμε κιόλας τώρα. Εντάξει, απλά ο συγκεκριμένος ατζέντης φαντάζομαι ότι έκλεισε την πόρτα με τον Άρη. Τελείωσε. Δεν μπορεί να δουλέψει με τον Άρη ξανά. Λέω εγώ τώρα, γιατί στο ποδόσφαιρο όλα τα έχουμε δει. Αλλά ο Άρης έχει, ναι, έχει κάνει. Γιατί γίνονται οι κολοτούμπες, είναι στη χώρα αυτή και στην πόλη ειδικότερα αυτή. Είναι το αγαπημένο άθλημα. Έχουμε δει κάτι περιπτώσεις που κάποιοι, ναι, που δεν θα περνούσαν απ' έξω και. Όχι, περνάνε και παραπέρνανε. Είναι της διάταξης, εντάξει, ναι, γι' αυτό σου λέω. Τέλος πάντων. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Για την ώρα περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση για τον Μπαστακό. Περιμένουμε πρώτα να τον αφήσει ελεύθερο ο Ατρόμητος, ναι, να γινώσει δηλαδή τη λύση της συνεργασίας. Στις 5 το παιδί ήταν στα γραφεία του Ατρομήτου, ναι, για αυτό το πράγμα. Θέλει και μια χαρτούρα, παιδιά. Δεν είναι μια διαδικασία που θέλει κάποια πράγματα. Γι' αυτό, ναι, να στάλει και ένα χαρτί στον, ναι, Άρη. Αλλά αφού ο Σπανός είπε το OK, νομίζω ότι δεν τίθεται ζήτημα. Εγώ το μόνο ενδιασμό το είχα εκεί. Μήπως ο πρόεδρος. Γιατί λένε ότι τον έχει. Διάβαζα κάποια ρεπορτάζ στην Αθήνα ότι. Από την αρχή της περίοδου και άλλες ομάδες πήγαν για τον Μπαστακό. Ναι, τον έχει αδυναμία. Αλλά Σπανός. Τον έχει αδυναμία ο Σπανός. Κοιτάξτε, ο Μπαστακός είναι ένα παιδί νεαρό.
Θα τα πούμε και σε λίγο μια συνέντευξη που έχουμε προετοιμάσει για αυτόν. Με πολύ μεγάλο κίνητρο, με πολύ μεγάλη διάθεση γιατί δεν είχε παιχνίδια. Και πέρυσι τον Ερακλή φάνηκε αυτό το κίνητρο που είχε. Γιατί βοήθησε με κάποια γκολ που πέτυχε στην παραμονή του Ερακλή. Την αγωνιστική παραμονή. Είναι εξελίξιμος. Έχει μεταπολιτική αξία. Και γι' αυτό ο Ατρόμητος έβαλε και ένα ποσοστό μεταπόληση 30% στη συμφωνία. Και είναι ένα παιδί το οποίο είναι πολύ ψηλό, μέσα στην περιοχή δηλαδή, εκεί γύρω στο κουτί. Το έχει τον γκολ. Δεν είναι βέβαια ο δυνατός ο φόρο ο οποίος θα παίξει με την πλάτη, κάτι το οποίο θα το έκανε ο Βουό. Ούτε φυσικά έχει τις εμπειρίες και τις παραστάσεις που έχει ο Βουό. Είναι πιο γρήγορος όμως. Ναι, είναι πιο γρήγορος. Πιο νέος, πιο φιλόδοξος. Σουτάρει έτσι. Καλά. Γενικότερα έχει. Έχει τα κάποια θετικά και τα αρνητικά σε σχέση με τον παίκτη που λέγαμε πριν. Ούτως ή άλλως ο Άρης έπρεπε, εδώ που έφτασε το πράγμα, να βάλει παιδιά ένα επιθετικό στο ροστερ. Έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Διαμαντόπουλο. Αυτό ναι. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Και συν ότι ανεξάρτητα και ο Διαμαντόπουλος και ο Μπαστακός πλέον έχουν από πίσω τους άλλη μία επιλογή τροφοδοσίας. Αυτή είναι η διαφορά του Άρη σε σχέση με το τι βλέπαμε μέχρι τώρα. Σας πω λίγο και την αποστολή που ανακοίνωσε ο Δημήτρης Πανός για τον αυριανό αγώνα. Είναι 18 οι παίκτες που ταξιδεύουν στην Βέρεια. Αναγνωστόπουλος, Σόουζα, Νίκητς, Μιλούνοβιτς, Δελιζήσης, Ιντζόγλου, Διαμαντόπουλος, Μπούρμπος, Παυλίδης, Πασάς, Κάσος, Βαλεριάνος, Μπαργκάν, Τζανακάκης, Μαραγκός, Μουμίν και Ντούνης. Αυτή είναι η 18. Είναι καμία έκπληξη. Τσουμάνι, όχι, ο Λότας είναι έξω, ο Τσουμάνης είναι έξω, ο Νέτο είναι έξω. Ο Νέτο. Κάνει προπόνηση ακόμη κανονικά. Ο Μαντσάρης, ο τρίτος τερματοφύλακας, ο τραυματίας, το τελικό στάδιο της επιστροφής του είναι ο άνθρωπος. Ο Ανάκογλου. Ναι, ο Ανάκογλου. Ο Πλατέλας που είναι τιμωρημένος. Ο Πλατέλας που είναι τιμωρημένος. Αυτές είναι οι αποσύσεις. Και φυσικά ο Χαντί, ο οποίος μόλις σήμερα έκανε την πρώτη του προπόνηση. Μάλιστα. Η πιθανότερη ενδεκάδα για τον αυριανό αγώνα και με αυτό θα ολοκληρώσουμε. Όχι, μετά τις 6 θα το πεις. Γιατί μετά πάμε και στον μπάσκετ. Έχουμε και τον καλεσμένο μας για αυτόν τον μπάσκετ, όπως θες. Να κρατήσω λίγο σ' αγωνία. Το μάτς είναι στις 5 αύριο, παιδιά. Γιάννη, που λες για τις 3. 5 η ώρα είναι. Όχι 3, 5 είναι το παιχνίδι της Βέρειας με τον Άρη. Και νωρίτερα υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο έχει ενδιαφέρον και πιθανόν να υπάρχει κάποια γκέλα εκεί της Παναχαϊκής, γιατί παίζει στην Σπάρτη. Έτσι. Είναι δυνατό αυτό το μάτς. Για τους πατρινούς. Η Σπάρτη είναι μια ομάδα η οποία δεν δέχεται εύκολα γκολ. Είναι δυσκολοκατάβλητος αντίπαλος. Έρχεται μετά ο Βικελίδης, γι' αυτό προσοχή. Και την Πέμπτη πάει ο ηρωικός, ιστορικός Καραϊσκάκης στην Κρήτη. Και θα σας πω εγώ τι πανηγύρια και τι επικοινωνιακό θα υπάρχει αν έχουμε 8 βαθμούς διαφορά την Πέμπτη το μεσημέρι. Έτσι. Θα σας πω εγώ εκεί μετά. Γιατί η επικοινωνία και πώς σώζεται η κατάσταση. Γιατί αυτό που μετράει είναι οι βαθμοί. Και αυτή τη στιγμή στους βαθμούς ο Άρης είναι 6 από πάνω. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε. Λοιπόν, είμαστε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526 είναι η επικοινωνία με την εκπομπή. Και θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμη σε ποδόσφαιρο και μετά θα πάμε στο μπάσκετ. Λοιπόν, αφήσαμε σε κρεμότητα και την δεκάδα, της πιθανή δεκάδα της αυριανής αναμέτρησης με τη Βέρεια, γιατί έχουμε παιχνίδι. Με αυτά που γίνονται, κοντεύουμε να ξεχάσουμε ότι έχουμε και παιχνίδι αύριο. Και ο Άρης πρέπει να επιστρέψει στις επιτυχίες και μάλιστα θέλει και για ψυχολογικούς λόγους και μια, αν θέλετε, εκτός από νίκη και μια πιστική εμφάνιση. Δεν θα ήταν άσχημο να συνοδευτεί δηλαδή νίκη και από μια πιστική εμφάνιση από την ομάδα, η οποία έχει και κάποια νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα, καθώς έχουμε κάποια θεματάκια με κάποιους μικροθραυματισμούς και θα προφυλακτούν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Ναι. Ο Καντιμήρης και αρκετοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα είναι στην ενδεκάδα έχουν και παρελθόν στη Βέρεια. Δηλαδή, ο Καντιμήρης που θα παίξει το τέρμα είναι πρώην παίκτης της Βέρειας. Δεξιά στην άμυνα θα παίξει ο Μπούρμπος και αριστερά ο Τζανακάκης. Αυτή θα είναι η επιλογή του προπονητή. Θα παίξει δηλαδή ο Τζανακάκης αντί του Βαλεριάνου που θα μείνει στον πάγκο μετά από καιρό. Ο Μαραγκός θα είναι ο παρτενέρ του Δελιζήση, άλλοι δύο πρώην παίκτες της Βέρειας μεταξύ άλλων. Στα αμυντικά χάφτα επιστρέψουν ως δίδυμο ο Ιντζόγλου και ο Μουμίν από την αρχή.
Θα παίξει ο Μπαργκάν από ό,τι φαίνεται αριστερά, άλλος πρώην παίκτης Βέρειας. Δεξιά, αντί του Πλατέλα, ο οποίος είναι τιμωρημένος, είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Κάσο. Στο 10 τον Παυλίδη, ακόμη ένας πρώην της Βέρειας. Και στην κορυφή της επίθεσης ή τον Πασά ή τον Διαμαντόπουλο. Έναν από τους δύο. Αυτές είναι οι επιλογές του προπονητή για το αυριανό παιχνίδι. Εντάξει, πρέπει να πούμε ότι ο Άρης οπωσδήποτε να κερδίσει αύριο, αλλά επαναλαμβάνω εγώ ότι αν είναι δυνατόν να συνοδευτεί και από μια καλύτερη εμφάνιση της ομάδας, δεν θα ήταν άσχημο. Έτσι για ψυχολογικούς, αν θέλετε, λόγους, μετά τις μέτριες τελευταίες εμφανίσεις. Ο Άρης έχει ανακτήσει πλέον ένα συν 6 από την τρίτη θέση. Και την Κυριακή έχει ένα μάτς με την Σπάρτη εντός έδρας, πριν πάει μετά στις Σέρες και υποδεχθεί την Καρδίτσα για να ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος. Το πρόγραμμα αύριο περιλαμβάνει και άλλα παιχνίδια φυσικά, όχι μόνο αυτό του Άρη. Η Δόξα έχει ρεπό, θα παίξει ο Απόλλων Πόντου με τον Κισαμικό, ο Αιγινιακός με τα Τρίκαλα, ο Πανεγιάλιος με τον Απόλλωνα Λάρισας. Για να γέννηση Καρδίτσας με την Καλυθέα, ο Πανσεραϊκός θα υποδεχθεί τον Εργοτέλη, η Σπάρτη την Παναχαϊκή. Αυτό νομίζω είναι το δεύτερο πιο σημαντικό μάτς μετά του Άρη. Και την Πέμπτη θα κλείσει η αγωνιστική, πρώτη του Φλεβάρη, με Όφη ΑΕ Καραϊσκάκης. Αυτά, 5 ώρα το μάτς αύριο, τηλεοπτικό εννοείται, από την R3, αλλά και ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση και ρεπορτάζ και δηλώσεις κτλ. Από τον Λίμπερο. Θα τον πάμε αύριο τον καλεσμένο, γιατί του έτυχε κάτι εκτάκτος. Οπότε θα ανοίξουμε γραμμές τώρα. Στο 23, 10, 2, 7 και 3 οκτάρια. Για το φίλο τον Γεράσιμο, ο οποίος ρωτάει για τον Καπνίδη. Μα, παρακαλώ. Δεν το έχει λύσει ακόμα. Είναι στη διαδικασία λύσης της συνεργασίας του. Αυτό που μένει να τακτοποιηθεί για να λύσει το συμβόλαιό του είναι το οικονομικό, δηλαδή τα οφειλόμενα, τα αυθήματα που έχει λαμβάνει από τον Άρη. Είναι ένα ποσό της τάξης των 30-32.000 ευρώ, από όσο γνωρίζουμε. Μην τα λες και λίγα. Εντάξει, δεν είναι και δυσθεώρητο το ποσό, αλλά είναι ένα ποσό σεβαστό, το οποίο και προς τιμή του ποδοσφαιριστή δέχεται, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, να το διακανονίσει σε βάθος χρόνου, να διευκολύνει δηλαδή τον Άρη, παίρνοντας και αυτός, όπως και αρκετοί άλλοι ποδοσφαιριστές, κάποιες συναλλαγματικές σε βάθος των επόμενων μηνών, δείχνοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο ότι παραμένει ένα παιδί το οποίο σέβεται στο ακέραιο τα 3,5 χρόνια που πέρασε στην ομάδα. Και ο αποκλειστικός λόγος για τον οποίο φεύγει ήταν και είναι ο παραγωνισμός του και το γεγονός ότι δεν έχει, ειδικά στις τελευταίες αγωνιστικές, χρόνο συμμετοχής. Δεν είναι καν στην αποστολή στα τελευταία παιχνίδια, και επειδή είναι σε μια ηλικία που θέλει να παίζει, αποφάσισε, εφόσον του ήρθε και η πρόταση από την Δόξα και από τον πρώην προπονητή του Άρη, τον Νίκο Κωστένολου, να πάει για να πάρει παιχνίδια και χρόνο συμμετοχής για το επόμενο εξάμηνο στη Δράμα. Και είναι τώρα στη διαδικασία, αυτή την ώρα που μιλάμε, λύσεις της συνεργασίας με τον Άρη, αφού πρώτα δηλαδή ο Άρης εξασφάλισε και την συμφωνία με τον Μπαστακό, αποδεσμεύει τον Αντώνη Καπνίδη από την ομάδα. Θα ήταν έγκλημα εάν δεν έπαιρνε επιθετικού και άφηνε και τον Καπνίδη να φύγει. Δηλαδή θα μιλούσαμε για ερασιτεχνισμό ισχύς του είδους. Αυτή που συμφώνησες όμως με τον Μπαστακό και τον περιμένεις στη Θεσσαλονίκη, ελευθερώνεις και τον ποδοσφαιριστή για να πάει κάπου να παίξει. Δεν σου φταίει σε τίποτα να κάθεται εδώ και να μην αγωνίζεται. Τώρα, για το αν φεύγει καλός ή κακός, αυτό θα το δείξει η ιστορία. Νομίζω ότι το παιδί πρόσφερε στον Άρη, έδωσε πράγματα, 2 χρονιές αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ, πέρσι επίσης έβαλε πάρα πολλά και καθοριστικά γκολ, άσχετα αν η ομάδα κατάφερε στο τέλος να πάρει την άνοδο, και νομίζω ότι αυτά που ήταν να προσφέρει και αυτά που μπορούσε να προσφέρει τα πρόσφερε, και θα πω και κάτι άλλο. Πάντοτε, αν γυρίσετε λίγο το χρόνο πίσω, ξεκινούσε από μειονεκτική θέση, αν θέλετε, δευτεροτρίτος επιθετικός της ομάδας. Πάντοτε λέγαμε θα είναι πρώτος επιθετικός ο Τάδε,
δεύτερος ο Δίνα και ακολουθεί ο Καπνίδης. Και στο τέλος έφτανε να παίζει και να βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά και τα έβγαλε σε ούκο λίγες περιπτώσεις ο Καπνίδης και όχι η πρωτοκλασάτη και η καλοπληρωμένη επιθετική που αποκτούσε η ομάδα. Με τρανό παράδειγμα την περσινή σεζόν. Βλέπετε Τζεμπούρ, βλέπετε Ήλιτς, Μιλούνοβιτς κατά δεύτερο λόγο. Πάλι ο Καπνίδης ήταν αυτός ο οποίος έβαλε πολλά και κρίσιμα γκολ. Δεν είναι ο καλύτερος επιθετικός του κόσμου, αλλά είναι ένα παιδί το οποίο πιστεύω ότι κάνοντας τη σούμα της καριέρας του τα τελευταία 3,5 χρόνια στην ομάδα, το πρόσημο είναι, αν μη τι άλλο, θετικό. Δεν το πιάσανε πριν που το είπα. Ανοίγουμε τις γραμμές 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. Τώρα που τελειώσαμε με τα ρεπορταζιακά για τη Γενική Συνέλευση στο μπάσκετ, σας είπαμε, του Ερασιτέχνη μάλλον για το μπάσκετ, σας το είπαμε. 8 η ώρα είναι η συνάντηση, θα υπάρχει live κάλυψη φυσικά από τον Λίμπερο και τον Λαμπαουτάρης για το συγκεκριμένο ζήτημα. Οπότε τα νεότερα για τον μπάσκετ θα είναι εκεί. Και θα τα πληροφορηθούμε φυσικά εδώ live στον Λίμπερο. Υπάρχει εκπομπή Basket City με Σταμάτη Μουρελή και Νίκο Μοσχοβίτη. Και φυσικά θα έχουμε live ενημέρωση από το. Όχι τον Ιγκάλης Χολ, από το Βικελίδης που γίνεται η συνάντηση. Ναι. Με το τι ακριβώς θα γίνεται εκεί και πώς θα. Θα πέσουν αρκετές απόψεις, φανταζόμαστε σήμερα. Και τον πρώτο λόγο έχω την εντύπωση ότι θα τον έχουν σήμερα οι δικηγόροι και είναι και αρκετοί, δόξα τω Θεώ. Ποτέ η οικογένεια του Άρη δεν είχε πρόβλημα από δικηγόρους. Σήμερα θα είχε εξαίρετους δικηγόρους στην οικογένειά της. Έναν φιλοξενήσαμε χθες εδώ, τον Σπύρο τον Χριστοφορίδη. Θα είναι αρκετοί οι δικηγόροι, 5-6 τον αριθμό νομίζω από ό,τι έμαθα, για να καταθέσουν τις νομικές τους απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο, γιατί αυτό είναι το διακύβευμα, να απεμπλακεί ο Άρης από τον Νίκο Λάσκαρη. Τα θέματα μετοχών, διοίκησης, πρωτοδικία, γενικότερα μέτρα τα οποία μπορεί να λάβει ο Άρης προκειμένου να περάσει την επόμενη του μέρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, έτσι όπως είναι η κατάσταση, δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο και δεν μπορεί να προχωρήσει ο Άρης. Μόνο χειρότερα μπορεί να γίνουν τα πράγματα, καλύτερα σε καμία των περιπτώσεων. Άρα έχει ενδιαφέρον η σημερινή συνάντηση το βράδυ για το πώς θα, ποια θα είναι η επόμενη κίνηση ουσιαστικά του Άρη απέναντι στον Νίκο Λάσκαρη. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ο Άρης τον έχει απέναντι τον Νίκο Λάσκαρη. Αυτό γίνεται αντιληπτό. Και ξεκινήσει η προσπάθεια να συνεχίσει ο Άρης δίχως τον Νίκο Λάσκαρη στο κάδρο. Βέβαια, εξακολουθεί ο τελευταίος να είναι ο μεγάλο μέτοχος και αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Και υπό αυτό το πρίσμα θα γίνουν και όποιες προτάσεις και η κουβέντα σήμερα το βράδυ σε αυτή την παναριανή σύσκεψη στην οποία έχουν προσκληθεί και οι εμπλεκόμενοι από τις δύο προτάσεις που κατατέθηκαν, δικηγόροι, γενικότερα άνθρωποι της οικογένειας του Άρη, οι οποίοι θα διαδραματίσουν από ό,τι φαίνεται και σημαντικό ρόλο στην επόμενη μέρα. Ανοίγουμε λοιπόν τις γραμμές στο 23 10 2 7 και 3 οχτάρια και πάμε να σας ακούσουμε σιγά σιγά για τις δικές σας θέσεις και τοποθετήσεις. Παρακαλώ στον πρώτο φίλο. Ναι, γεια σου Χριστόφη. Χαίρετε. Ο Παύλος σήμερα. Έλα Παύλο. Τι έγινε με αυτόν, πώς τον είπαμε, Μπαστακός. Μπαστακός. Να κλείσω λίγο το ράδιο, πώς νομίζεις. Δεν έχουμε εμείς θέμα. Ακούγουμε καλά έτσι. Ναι, μια χαρά. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Δεν τελείωσε γιατί περιμένουμε να στείλει ένα χαρτί ο Ατρόμητος. Που δεν είναι ένα χαρτί όπως το λέω εγώ, είναι ολόκληρο συμβόλαιο. Έτσι, ότι κρατάει το 30% Ατρόμητος, παραχωρεί τον ποδοσφαιριστή, λύνει το συμβόλαιό του. Είναι όχι, μια διαδικασία. Ναι, υπάρχει συμφωνία, υπάρχει το OK και από το Σπανό τον ίδιο. Φαντάζομαι ότι δεν θα έχουμε. Τίποτα δηλαδή περίεργο. Όχι. Σαν την περίπτωση να με του Αλνού. Όχι, νομίζω. Εδώ μιλάμε τώρα για μια συνεννόηση με την ομάδα. Ο ποδοσφαιριστής έχει συμφωνήσει σε όλα. Ο μάνατζερ του έχει συμφωνήσει σε όλα. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα στη μέση. Εντάξει. Λίγο για την περίπτωση που προηγήθηκε. Για χάρη ας πούμε της ανόδου, δεν μιλάμε και δεν λέμε να με τίποτα. Θα πω μια κουβέντα. Ο αναπληρωματικός της Λαμίας, λέμε, όχι της Μπαρτσελόνα, θα ερχόταν στον Άρη και εμείς θα ήμασταν περήφανοι. Μάλιστα κύριε. Σίλες φορές που δεν ήρθε. Χρησιμοποιήθηκε λοιπόν από τον τύπο, δεν ξέρω ποιος είναι λοιπόν ο μάνατζερ του,
ο Όφη θα πληρώσει πάρα πολύ άσχημα τη συμπεριφορά, γιατί είναι δεύτερη φορά που σου κάνει με την ίδια ιστορία. Θυμήσου τι έγινε το καλοκαίρι με τον προπονητή. Και με τον Κουσκούνα, θα πω εγώ. Άσε τον Κουσκούνα. Μέσα στα γραφεία ο προπονητής είπε ότι τελειώσαμε, πάω να πάρω τα πράγματα και έρχομαι, και μόλις απομακρύθηκε λοιπόν από του Χαριλάου, είπε ότι πήγε στην ομάδα της καρδιάς του. Άνοιξε πολύ μεγάλο κοιτάπι ο κριτικός και θα φάει τα μούτρα του πάρα πολύ άσχημα. Νομίζουν ότι βρήκανε ένα με τον Άρη έτσι όπως φαντάζονται. Εγώ δεν μίλησα, γιατί αυτές δεν είναι μεταγραφές, αλλά είπαμε χάρη και μόνο της ανόδου. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και κάτι για το Μυροφορίδη. Παιδιά, αφήστε τα όλα. Μας κυνηγάνε όλοι. Βλέπετε ότι όλα αυτά ξεκίνησαν με την ήττα, σας είχα πει, με την ήττα του Όφη στη Λάρισα. Αυτοί λυτοί και δεμένοι σμπρώχνουνε τον Όφη για την Αλφαθνική, και το είχα πει μετά τον αγώνα με τον Παναγιάλεο. Σας είπα ότι δεν ξέρω, αυτοί ξαφνικά εκεί που τα διαλυμένοι δείχνουν ότι είναι δίθεν τρένο. Σας το είπα με τον αγώνα με τη Δράμα. Μετά το 6ο-7ο λεπτό, όταν έβγαλε την κάρτα και τον έβριζε ο άλλος επί ένα δίλεπτο και δεν τόλμησε το κοράκι να τον βγάλει δεύτερη κίτρινη κάρτα, από εκεί και πέρα μέχρι που έληξε το μάτς, ανεξάρτητα της απόδοσης και των δύο ομάδων, έπαιζαν 100-0 υπέρ του Όφη. Λοιπόν, Μυροφορίδη, Σπανέ, το Καρυπίδη, όλος ο κόσμος, οι παίκτες, μία γροθιά. Δεν βρήκανε τρόπο αγωνιστικά, πάνε για να μας δημιουργήσουν προβλήματα με όλες αυτές, ας πούμε, τις ιστορίες. Βγήκε, είπατε, ο έκπτωτος πρόεδρος του Όφη, πώς τον είπες, Τσάλος. Σαλτίδη. Τσάλος. Τσάλος. Τι λέει ρε ο άνθρωπος αυτός. Έκανε πρόταση στο Μυροφορίδη. Ενώ δεν είναι διοίκηση. Πλάκα αυτό. Ε. Ναι. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση. Και πώς έκανες πρόταση, ρε. Είδε ότι φεύγω. Έφυγε αυτός ο άνθρωπος από τον Άρη. Είδε φεύγω. Σου λέει να πάω να το εκμεταλλευτώ. Λοιπόν, τα μούτρα το έφαγε βέβαια, αλλά εντάξει. Σου δεν λέει... είναι μόνο αυτό να είμαι λοιπόν, Χρήστανθε. Είναι ότι σου δημιουργούν προβλήματα. Δεν μπορούν λοιπόν αγωνιστικά πλέον και σου δημιουργούν προβλήματα, είτε με παίκτη δίθεν μεταγραφή, γιατί σου είπα. Διαφωνώ προσωπικά να με ποιος πώς λέγεται, ο παίκτης που δεν μπόρεσε να παίξει στη Λαμία, ρε. Στη Λαμία. Και μου λες εσύ τώρα να μην αρθεί στον Άρη. Γιατί λέει έβαλε πέρσι, δράσε το πέρσι στη Β' Εθνική, ρε. Πήγε στη Λαμία να με λοιπόν, να παίξει μπάλα να με και το διώχνουνε. Και εσύ εδώ έκανες, ας πούμε, ντεμενάδες να το φέρεις, αλλά χάρη της ανόδου δεν μιλάμε. Λοιπόν, όλη μία γροθιά, κυριολεκτικά βλέπετε ότι πάνε να μας τρυπήσουν, να μας δημιουργήσουν προβλήματα, και από εδώ και πέρα ούτε μισό βαθμό χαμένο. Θα φτύνουν αίμα άπαντες παίκτες, προπονητές, μέσα στο, με οποιοδήποτε παίζουν. Ακόμα και με τον Φούφωτο. Από εδώ και πέρα βλέπετε τι γίνεται. Πάνε να, λοιπόν, να σμπρώξουν τον Όφη και μάλλον ας πούμε να με την Παναχαϊκή. Πάνε να μας δημιουργήσουν πρόβλημα. Ούτε μισό βαθμό χαμένο με τον οποιοδήποτε παίζουμε μέσα έξω. Σοβαρότητα και μία γροθιά. Παρατήστε τους εγωισμούς και το Μάιο μήνα βάλτε να με τα γάντια του μπόξ και παίξτε να με πυγμαχία, κάντε ό,τι θέλετε. Όχι όμως τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Σε μια σοβαρή οικογένεια. Πες μας το μικρό σου όνομα. Το μικρό σώμα να ξέρουμε ποιο είναι. Γιάννης. Έλα Γιάννη. Πάμε Γιάννη. Σε μια σοβαρή οικογένεια, σε μια σοβαρή ομάδα, δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Κάνεις τις μεταγραφές που θέλεις, χωρίς να ακουστούν ποιον θέλεις και τι θέλεις. Καλά, αυτό να σου πω Γιάννη μου όμως, αυτό μπορεί να γινόταν το 1950. Τώρα έχει 400 site, 500 εφημερίδες, 680 ραδιόφωνα, δηλαδή δεν γίνεται. Αδύνατο. Και επίσης να σου πω κάτι, και επίσης δεν τα βγάζει η ομάδα. Του Βουό, το έβγαλε ο μάνατζερ. Όταν μιλάς με τον μάνατζερ, θα πεις του μάνατζερ, μιλάμε μαζί, δεν μιλάς με κανέναν άλλον. Εγώ το λέω. Και ξέρεις, και να σου πω και κάτι, και υπάρχουν και περιπτώσεις που έχει γίνει από εμάς αυτό.
Υπάρχουν άλλα 100. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγει πλέον προς τα έξω. Δεν γίνεται αυτό πλέον. Αυτό μπορεί να γινόταν κάποτε. Στην εποχή που ζούμε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μπορεί να γίνει να πηγαίνεις για τον Νίξ και να πάρεις τον Βου. Αυτό πολύ σπάνια. Πολύ σπάνια. Πολύ σπάνια αυτό, να ξέρεις. Πολύ σπάνια θα γίνει αυτό. Είναι τόσοι εμπλεκόμενοι σε μια μεταγραφή που δεν υπάρχει περίπτωση να μην μιλήσει έστω ένας από αυτούς. Είναι δεδομένο αυτό. Η εμπειρία μας αυτό μας έδειξε. Και να σου πω και κάτι. Εδώ δεν ήταν κάτι κρυφό. Εδώ συμφωνήσαμε. Δεν μιλάω μόνο για τη μεταγραφή. Μιλάω και για την υπόθεση του Μυροφορίδη. Α, εκεί συμφωνούμε. Εκεί συμφωνούμε 100%. Α, μπράβο. Και πάλι. Αν είσαι σοβαρός άνθρωπος, δεν βγαίνεις. Πιάνεις αυτόν που έχεις το πρόβλημα και του λες, κοίταξε να δεις, έχω πρόβλημα μαζί σου για αυτόν και για αυτόν τον λόγο. Μπορούμε να το λύσουμε. Τελείωσε. Δεν μπορούμε. Άντε, γεια σας. Έτσι γίνονται οι σοβαρές δουλειές. Από ό,τι φάνηκε μπορούσαν να το λύσουν. Και παρά τη διάσταση που πήρε δημόσια. Λοιπόν, δεν έπρεπε να πάρει διάσταση δημόσια. Συμφωνούμε. Λοιπόν, αλλά δεν μπορείς να είσαι σοβαρός όταν δημιουργείς τέτοια κατάσταση. Πώς αυτός ο άνθρωπος θα θέλει να πάει αύριο σε μια μεγαλύτερη ομάδα να κάνει τον τεχνικό διευθυντή, όταν κάθεται και βγάζει το κοντό του και το μαχαίρι του στα μίντια, στα όποια μέσα τέλος πάντων. Αυτά πρέπει να ληφθούν, να μην υπάρχουν τέτοια πράγματα στην ομάδα, να είναι όλοι μια οικογένεια, να είναι όλοι ομάδα, γιατί έτσι, είναι, έτσι πρέπει να είναι οι ομάδες, και να λύνονται εν τη γέννηση τους τα προβλήματα. Τώρα για τον μπάσκετ θα ακούσουμε μετά. Έτσι. Ναι. Θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα ακούσουμε μετά τις 8 τα περαιτέρω. Έτσι. Να είσαι καλά. Okay. Να είσαι καλά. Έγινε, γεια σας. Next, please. Παρακαλώ. Έλα, παιδιά. Ναι, ναι. Έλα, Χρυσάνθιο, Πάρης είμαι. Έλα, Πάρη. Μία ερώτηση να κάνω. Στα Τρίκαλα ο Γυαλιάς ή αυτός που έχει τώρα έχει και βιομηχανία γάλακτος που βγάζει τυριά και τέτοια, γνωρίζεις? Τι να σου πω τώρα. Δεν γνωρίζεις, ε? Δεν ξέρω. Γιατί σήμερα είχαν δικαστήριο στις αίρες, στους 50 κτηνοτρόφοι τους έφαγε τα λεφτά. Δεν τους πλήρωσε το γάλα εδώ και πόσα χρόνια. Γι' αυτό και σε ρώτησα, γιατί θα σκάσουν πολλά. Τέλος πάντων, για το ΒΟ το μοναστήρι να είναι καλά. Δίκιο έχουν στην ΠΑΕ. Φέτος μου αρέσει πάρα πολύ ο Καρυπίδης. Πολύ καλά το πάει. Απλά δεν μ' άρεσε αυτό που έγινε με το Μυροφορίδη. Δηλαδή είναι καλό αυτό το πράγμα να βγαίνει προς τα έξω. Και δεν μ' άρεσε ιδιαίτερα και στην εκπομπή που βγήκε. Δεν γίνεται να βγαίνει σε έναν άνθρωπο που χλεβάζει τον Άρη. Αυτό ενόχλησε τον περισσότερο κόσμο, πιστεύω. Μπορούσε να βγει σε οποιοδήποτε ραδιόφωνο που θα σέβεται τον Άρη. Αυτά πρέπει να τα διορθώσουμε κάποια στιγμή. 100%, αλλά εμείς δεν μπορούμε να πούμε. Προσωπική άποψη, λέω, Χρήσανθε. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε πού θα βγαίνουν ή πού δεν θα βγαίνουν. Που βλέπω στο διαδίκτυο από συναριάνου σε μένα προσωπικά. Το έχω παρατηρήσει εγώ αυτό. Ενόχλησε που βγήκε στο συγκεκριμένο άνθρωπο και είπε αυτά που είπε. Να το ξέρεις, δηλαδή, στο λέω να το ξέρεις. Άνθρωπος ο οποίος χλεβάζει τον Άρη, δεν πρέπει να βγει ούτε ο φροντιστής του γηπέδου να μιλήσει αυτόν. Δεν μιλάω για οπαδούς και τέτοιο, ο καθένας κρίνει και κρίνεται. Κάτι για τον μπάσκετ τώρα. Λες να δούμε κάνα έργο, κάνα διπλό του Πανιωνίου μέσα στη Ρόδο? Τι να δούμε? Κάνα διπλό του Πανιωνίου μέσα στη Ρόδο το Σάββατο, να έχουμε τώρα τέτοια. Δεν νομίζω τώρα, τι να σε πω, άμα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μαγικά. Ναι, γιατί μας έχουν στοχοποιήσει κι άλλοι, εγώ αυτό βλέπω. Τι θα δούμε. Γίνει, ρε Χρυσάνθη, με τον μπάσκετ, αυτό δεν μπορούμε ησυχία να βρούμε. Να δούμε τι θα γίνει το βράδυ. Άκουσα, δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα είναι. Δύσκολα είναι, φως δεν βλέπω, να βγει κάποιος να μιλήσει, να πει παιδιά, να βάλουμε πλάτη. Είδες, ο Πλιάκης το είπε, ήρθε ο άλλος με έδωσε $500. Θα πάμε να βοηθήσουμε κι εμείς. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης, να ξέρουμε όμως ότι τα λεφτά θα πάνε εκεί. Δεν θα πάνε σε τσέπες και σε ποτάκια. Κατάλαβες πως το εννοώ. Έτσι. Και κάτι ακόμα τελευταίο και να κλείσω. Αν γίνεται με την ΠΑΕ να βγάλει διαρκείας, μίνι διαρκείας για δεύτερο γύρο. Να βοηθήσουμε και εκεί οικονομικά. Να το μεταφέρουμε.
Ναι, να το μεταφέρετε για να... γιατί εγώ προσωπικά θα πάρω. Μείνει διαρκές για το δεύτερο γύρο. Ωραία. Αν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Έγινε. Έγινε. Να είστε καλά, παιδιά. Και εσύ. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε. Επιστρέψαμε και έχουμε μπει πλέον στην τελική μας ευθεία για πολύ λίγο ακόμη. Το 287 και 38 για στη διάθεσή σας. Για τον μπάσκετ, όπως είπε και ο φίλος προηγουμένως, λίγο αργότερα τα σπουδαία, καθώς από τη συνάντηση αυτή περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει και ποια θα είναι η τακτική που θα ακολουθήσει, ποιο δρόμο θα επιλέξει δηλαδή ο Άρης, ο οποίος εμφανίζεται έτσι με όχημα τον Ερασιτέχνη που κατέχει το 10% της ΚΑΕ, ενωμένος και ενιαίος να πάει στην επόμενη μέρα απέναντι στον Νίκο Λάσκαρο, προς αποδεδειγμένα πλέον δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Τι έχουμε, Μπιλ? Έχουμε τον επόμενο? Πάμε. Α, πάμε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Εσύ μιλάς. Έλα, ο Αλέξανδρος. Έλα, Αλέξανδρος. Καιρό είχαμε να σε ακούσουμε και ξέχασες πώς επικοινωνούμε. Και δεν βγάζεις και συχνά και έχουμε και δουλειές. Σωστά. Όλα μαζί. Το μόνο πρόβλημα αυτό με το ΒΟΟ είναι ότι εγώ υπολογίζοντας για του χρόνου πάντα, έτσι παίρνω το αισιόδοξο σενάριο, είναι ότι ο ΒΟΟ του χρόνου θα μπορούσε να είναι ο δεύτερος επιθετικός. Τώρα ο Μπαστακός μπορεί, δηλαδή ο Άρης του χρόνου θα πάρει έναν βασικό σεντερφόρ και οι άλλοι δύο από πίσω θα είναι ο Μπαστακός με τον Διαμαντόπουλο. Θέλω να πω, πάντα πρέπει να, με το ένα μάτι να κοιτάμε στο τι θα μας μείνει, γιατί θα τελειώσει η σεζόν, θα έχεις ένα ρόστερ 29 ανθρώπων, εκ των οποίων δεν ξέρω αν μπορούν να μείνουν πάνω από 15. Νομίζω ότι οι επιλογές για τη νέα σεζόν θα έχουν άλλη λογική, να ξέρεις. Ναι, και στο Center Four και γενικότερα. Και ο Μπαστακός είναι μια επιλογή η οποία, επειδή είναι ηλικιακά τέτοια, δηλαδή 21 ετών... Όχι, είναι καλή επιλογή, ναι. Ο Μπαστακός. Δεν είναι τόσο τυχαία επιλογή για μένα. Mm-hmm. Δηλαδή έχει πατήματα, έχει να δώσει. Έχει θέμα που λέμε. Έτσι. Ακριβώς, οι προπονητές συνηθίζουν να λένε για ένα τέτοιο παίκτη όταν είναι και νεαρός ότι έχει θέμα. Έχει σίγουρα θέμα δηλαδή ο Μπαστακός. Απλά όταν τελειώσει η χρονιά, σκεφτείτε ότι η προετοιμασία θα αρχίσει σε 25 μέρες. Δηλαδή η τελευταία αγωνιστική της Β' Εθνικής είναι, ξέρω εγώ, 5 Ιουνίου, πότε είναι. Δεν νομίζω ότι θα πας μέχρι εκεί όμως. Μάιο τελειώνει. 27 Μαΐου είναι η τελευταία αγωνιστική. Έχω την αίσθηση ότι πατάει και Ιούνιο. Όχι. Πέρσι πάτησε. Φέτος είναι 27 Μαΐου. Ωραία, 27 Μαΐου έχεις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις και 2 Ιουλίου θα αρχίσει η προετοιμασία. 27 Μαΐου όμως πιστεύω δεν θα έχεις ακριβώς επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Αλλά γι' αυτό ήθελα πριν και το μήνυμα για το Μυροφορίδη. Δηλαδή. Εδώ πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Αν είναι τον Ιούνιο να παλεύουμε να δούμε ποιος θα είναι τεχνικός διευθυντής. Καταλάβατε. Δεν νομίζω ότι θα χρονοτριβήσουμε σε αυτό το μπράβο, θέμα. Μπράβο. Ό,τι είναι να γίνει μια αρχίτερα. Είτε χωρίσουν δρόμοι είτε μείνουν. Γιατί είναι καλό στον Άρη, αυτό θέλω να πω και να μην απασχολώ άλλο, είναι να έχουμε μια αναπλαισιωθεί, ας πούμε, πρόεδρος από μια ποδοσφαιρική κατάσταση. Να είναι ο Μυροφορίδης, να είναι ο Σπανός, να είναι δεν ξέρω ποιος. Να υπάρχει μια συγκεκριμένη ομάδα που θα κινείται. Μην αφήσουν πάλι τον Καρυπίδη μόνο. Και... έτσι, ο Άρης έτσι θα κερδίσει χρόνο και έτσι θα κερδίσει και σε επιλογές. Γιατί επειδή το budget δεν θα είναι 10 εκατομμύρια ευρώ, ο τρόπος που θα κερδίσεις θα είναι να κάνεις το value for money του χρόνου. Αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας. Αλλιώς δεν έχεις το κλειδί της επιτυχίας του χρόνου είναι πολύ σωστό αυτό που λες, Αλέξανδρε. Θα πρέπει να βρεθεί ο άνθρωπος ο οποίος θα έχει... δεν θα πω 100%, 80% ευστοχίας στις επιλογές. Μπράβο. Και κυρίως στις επιλογές των ξένων ποδοσφαιριστών που στη Super League κάνουν τη διαφορά. Μπράβο, πράγμα για το οποίο ο Μυροφορίδης δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής διαπιστευτήρια. Και επίσης δεν ξέρω αν ευσταθούν όλα αυτά περί πιο ενεργούς ανάμειξης του Τόμ Παπαδόπουλου. Είναι λίγο θολό το τοπίο. Είναι κοντά αυτή τη στιγμή. Το τι θα γίνει το καλοκαίρι θα το δούμε. Ότι είναι κοντά είναι κοντά, ναι. Στον Καρυπίδη. Θα χρειαστούμε μια ένεση και από εκεί φαντάζομαι και θα χρησιμοποιούμε και τον κόσμο αν είναι κοντά. Εγώ την ένεση όπως τη λες την θεωρώ σίγουρη. Μακάρι. Το θέμα είναι αν θα υπάρχει κάτι άλλο, πιο μεγάλο από ένεση. Μακάρι, αλλά... δηλαδή από αυτές τις μεγάλες τις ενέσεις που είναι οι αποκριάτικες, μια τέτοια εγώ θέλω. Εντάξει, και εμείς όμως τη δουλειά μας, έτσι, γιατί φέτος... καλά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, ναι. Διαρκείας δεν γίνεται δουλειά. Αυτό ο κόσμος δηλαδή, με πόσα? Εγώ έχω φοβερό παράπονο. Με πόσα είπες? Πόσα, έχουμε 1000. Δεν νομίζω.
Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή, άμα δεις που δίνει τα λεφτά του ο κόσμος και που τα είχα στον Άρη, όλο στον Άρη τους πιάνει τσιγκουνιά και ότι δεν έχουν λεφτά. άμα δεις που πετά, δηλαδή για τον Άρη δεν έχεις 8 ευρώ το μήνα, αργά μότο. Και τρελαίνομαι, ρε παιδιά. Πρώμα αυτό το τομέα είμαι εντελώς. Εντάξει, νομίζω δεν είναι θέμα οικονομικό πλέον. Όταν το εισιτήριο έχει 5 ευρώ. Εντάξει, δεν είναι οικονομικό. Μην γυρνάτε την πλάτη. Δηλαδή, έχουμε τους άλλους που σαπίζουν όλα τα μάτια και παίρνουν πέναλτι στο 87 και θα κάνουν τους πρωταθλητές. Και εμείς γυρνάμε την πλάτη στον Άρη. Δεν πάει έτσι. Λοιπόν, άντε, παιδιά, τα λέμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Εντάξει, είναι και η παρουσία του κόσμου είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Απ' την άλλη, εντάξει, με όλα όσα έχει ζήσει, βιώσει ο κόσμος. Εντάξει, το καλοκαίρι με το καλό, ο κόσμος θα θέλει. Εγώ να πιστεύω δει, με δύο-τρεις καλές επιλογές, να δει πώς θα κινηθεί η ομάδα σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι. Θα έρθει, θα επιστρέψει στο γήπεδο. Αλλά βέβαια και η Super League και μόνη της θα φέρει σίγουρα περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Έτσι. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Στο φορέ και. Ξέχασα το Αλέξη. Ναι. Χρήστανδος λέγομαι εγώ. Το Χριστόφορε. Χριστόφορος είμαι εγώ. Α, Χριστόφορα, sorry. Αλέξη και Χρήσαν θέλει. Έτσι. Καλησπέρα κιόλας. Yeah. Ήθελα να πω λίγο για το ποδόσφαιρο. Ό,τι αυτό θες. Όλο το σκηνικό μπορεί να βγει σε καλό. Κάθε εμπόδιο που λέμε σε καλό. Ναι. Θεωρώ ότι ο Μυροφορίδης, εγώ δεν τον γνώριζα ως προσωπικότητα στον τότε. Τον είχα ακουστά ως Μυροφορίδης, ως τεχνικός διευθυντής από τον Ηρακλή, ας πούμε, ακόμα τότε όταν ήταν. Θεωρώ ότι είναι ντόμπρος άνθρωπος και θεωρώ ότι κατάλαβε ότι έκανε για αυτούς λάθος. Έτσι πιστεύω εγώ, χωρίς να έχω μιλήσει μαζί του. Ναι. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη μπαλαδόφατσα, ότι γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα και ότι την ομάδα θα τη βγάλει. Φυσικά με την υποστήριξη του Καρυπίδη, για να μην τα μηδενίζουμε. Αλλά πιστεύω ότι αυτό θα βγει σε καλό με το βουό. Και θα συνδέσει τους γιο τους, γιατί θα καταλάβει ότι και ο ένας χωρίς τον άλλον δεν γίνεται. Δεν μπορεί να πάει. Με μούτρα, αυτό που έλεγες εχθές, δεν γίνεται να κάνεις μούτρα, είτε υφιστάμενος είτε προϊστάμενος, ο ένας προς τον άλλον. Και ενδεχομένως ο Μπαστακός, επειδή τελευταία πέρυσι ο Ηρακλής, αν θυμάμαι, τον έχει αποκτήσει τέτοια περίοδο, αν θυμάμαι καλά, την περσινή σεζόν. Ναι, με Σάβα Παντελίδη στον πάγκο του. Εγώ τον είδα ζωντανά σε ένα μάτς στο τέλος που έπαιξε ο Ηρακλής με τον Πανετολικό το τελευταίο παιχνίδι που βάλε και γκολ. Και βάλε γκολ στο τέλος νομίζω, ναι. Ναι, ήμουνα στον αγώνα. Παιδιά, είναι πολύ καλό σεντερφόρ. Εμένα αυτό που είδα εγώ είναι πολύ καλό σεντερφόρ. Είναι παίκτης ο οποίος δεν έχει σχέση με τα χαρακτηριστικά του Διαμαντόπουλου. Είναι δυνατό παιδί, πολύ δυνατό παιδί, λίγο άτεχνο είναι. Είναι λίγο άτεχνος. Ναι, τη τέχνη δεν είναι το δυνατό του σημείο, ναι. Αλλά εμένα μου είχε κάνει εντύπωση σαν τρίτο, γιατί ήμουν ένα ενδιόμεσο μάτι, δεν είμαι, αριανός είμαι. Μου είχε κάνει, ήξερε να παίρνει θέση μες στην περιοχή, ήταν πολύ δυνατός. Πολύ δυνατό παιδί. Έπαιρνες βάρνα 2-3, δηλαδή μπορούσε να παίξει και με πλάτη. Και τοποθετήσεις του μέσα ήταν πολύ καλές. Και είναι πιεστικός πολύ στο αντίπαλα στόπερ. Έχει και αυτό το χαρακτηριστικό. Δηλαδή πέρυσι ρωτούσα εκεί κάποιον, ας πούμε, λέει είναι δανεικός. Το βρήκα, ας πούμε, δεν το γνώριζα το καθόλου το παιδί. Μου κάνει και μιλάμε για δεύτερη εθνική κατηγορία, έτσι. Είναι ναι, και μιλάμε για δεύτερη. Άλλη ποιότητα το στόπερ στην Α εθνική, άλλη ποιότητα τον στόπερ στη Β εθνική. Στη Β εθνική υπάρχουν στόπερ δυνατοί που κλωτσάνε κτλ. Αλλά δεν έχουν την ποιότητα, τάξη, την αντίληψη των αμυντικών που είναι στην άλλη. Και έρχεται εθνική και με πολύ μεγάλη όρεξη στον Άρη, διότι έχει κίνητρο πάρα πολύ υψηλό, δεν έχει πολύ χρόνο συμμετοχής. Έρχεται πάρα πολύ ορεξάτος και αυτό μόνο καλό μπορεί να φέρει στον Άρη, πιστεύω εγώ. Αυτό πιστεύω και εγώ ενάντια με τον Βό, ο οποίος είναι φτασμένος, μπορεί να είναι πιο έμπειρος. Αλλά με παραπανήσια κιλά το τελευταίο διάστημα, γιατί είχε για 1,5 μήνα ένα τραυματισμό στον Αστράγαλο που τον άφησε έξω και του άφησε και κάποια παραπανήσια κιλά, γιατί είναι τέτοιο το σκαρί του. Και δεν τα λέμε τώρα επειδή δεν ήρθε. Το είπες και πριν. Το είχα πει και πριν ότι είχε βάλει κάποια κιλά. Εγώ νομίζω ότι έρχεται ένας παίκτης ο οποίος είναι, βέβαια, δεν έχει παραστάσεις πολλές, μην τα ισοπεδώσουμε κιόλα, αλλά έχει κίνητρο, έχει όρεξη, έχει ταλέντο, έχει διάθεση, έχει θέμα μες στην περιοχή, μπορεί να βοηθήσει. Και ας ελπίσουμε ότι θα έχει και λίγη ρέντα, ρε παιδί μου, να βάλει και κανένα γκουλ γρήγορα. Σίγουρα να χρειάζεται ρέντα και πιστεύω και με το Χαντί σαν δεκάρι, γιατί εγώ αν κρατούσε τελικά τον Καπνίδη για να πάει στην Ευχή της Παναγίας, το παιδί βοήθησε πάρα πολύ. Ναι. Εγώ το θυμάμαι σαν τώρα που τον πήρε εκείνο το καλοκαίρι ο Καλαϊτζίδης την πρώτη χρονιά της Γάμα. Από το πουθενά, από το πουθενά, ναι. Από το πουθενά και το παιδί που βοήθησε πάρα πολύ και να είναι καλά. Με δοκιμή είχε έρθει τότε. Με δοκιμή, με δοκιμή. Με δοκιμή είχε έρθει από την Καβάλα, μου φαίνεται τώρα. Ναι, στην Καβάλα ήταν την προηγούμενη χρονιά, στη Γάμα Εθνική. Έτσι, αν θυμάμαι καλά, να είναι καλά το παλικάρι, βοήθησε, ήξερε, μπορεί να ξέρει για μπάλα για 6, αλλά τα δίνει όλα.
τα έδινε όλα και έβγαζε χαρακτήρα και εγωισμό μες στο παιχνίδι. Και κάτι τελευταίο για τον μπάσκετ. Αυτό που γίνεται σήμερα θα έπρεπε να έχει γίνει για μένα προσωπικά πριν από 6 μήνες, 5 μήνες. Για μένα. Έπρεπε να είχαμε προλάβει κάποια γεγονότα. Πριν από 6 μήνες ήταν η αρχή της χρονιάς με Γιαννάκη κτλ. Πώς. Αφού ήταν εδώ ο Λάσκαρης και έλεγε task forces και τέτοια, πώς θα το κάνεις? Ο Λάσκαρης μια φορά ήρθε μετά το match που έγινε με τον Αντετοκούμπο. Στην παρουσίαση του Γιαννάκη. Παρουσίαση του Γιαννάκη δεν ήρθε? Ναι, από τότε δεν ξέρω ο Λάσκαρης. Ήρθε άλλες 2-3 φορές. Ήρθε μια φορά μια Παρασκευή απόγευμα και έφερε κάποια χρήματα. Ναι, αλλά η δικαιολογία ήταν ότι τελειώνω 11 Δεκεμβρίου με το θέμα μου το προσωπικό και αρχίζουμε και δουλεύουμε. Εδώ ο άνθρωπος αυτό το είπε, βγαίνοντας από τον ανακριτή 11 του μηνός. Είπε, ώρα να ασχοληθώ με τον Άρη. Ναι. Και πάλι. Αυτό το είχε πει ο σχολημένος ο Εύερ τώρα για δουλειά. Και ξέρεις, δεν τον ψήφισε κανένας. Γιατί τώρα για δουλειά, πού να πάει ο Εύερ να ψήφισε. Εύερ τότε. Τι ήθελα να πω. Έχετε γράψει, όχι εσείς προσωπικά, ναι. Γενικά τα site. Μάλιστα. Έχουν γράψει ότι ο Μάνος Λάσκαρης δεν υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, δεν ξέρω που το. Εμείς δεν έχουμε γράψει τέτοιο πράγμα. Αλλά... Όχι, δεν είπα για site. Και το είπα. Έχουν γράψει τα site. Ναι. Τώρα συνάδελφοί σας, αθηναϊκά, ότι ο Μάνος Λάσκαρης λέει δεν υπάρχει. Ο Λάσκαρης είναι κάθε μέρα. Ο Μάνος Λάσκαρης είναι κάθε μέρα στα γραφεία της ΚΑΕ. Ήταν. Δεν ξέρω αν το διαβάζω. Στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρω αν είναι. Δεν το παρακολουθώ. Το λέω, είπε. Στα γραφεία πάντως, δεν ξέρω σήμερα, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν. Χρυσανδέ, ο Μάνος Λάσκαρης τελείως τυχαία σήμερα τον είδα εγώ έξω από το παλέ. Τελείως τυχαία. Α, μπορεί το να πήγε. Μπορεί να πήγε πάλι ο άνθρωπος, να ήρθε. Ναι. Να επέστρεψε. Μπορεί να σου πω κάτι. Στο γήπεδο πάντως δεν ήταν το Σάββατο. Την Κυριακή. Δεν σου είπα για το γήπεδο. Ναι. Λέω, γράψαν ότι δεν υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Έχει φύγει. Καλά, μπορεί ο άνθρωπος να έφυγε, ρε παιδιά, την Πέμπτη και να γύρισε χθες. Κακό είναι. Το έχουν γράψει από το Σάββατο που παίξαμε τον Κολοσσό πριν 10 μέρες δηλαδή. Ναι. Ότι έφυγε. Καλά, μπορεί να το διάβασε και εσύ από κάπου. Μπορεί να πήγε στην Αθήνα και να γύρισε ο άνθρωπος. Μπράβο, ναι, μπράβο. Αλλά έχει τουλάχιστον 5 μέρες. Αλλά το θέμα μας δεν είναι αν είναι εδώ ή όχι. Ναι, άλλο ναι, είναι το θέμα μας. Ναι, ότι και καλά δεν έχουν. Δεν είναι, είναι εδώ. Και μάλιστα αυτά που λέγονται. Γιατί εμείς λέμε τη μία την πλευρά που είμαστε εμείς. Mm-hmm. Και λένε να πούμε και την πλευρά που λέει ο Λάσκαρης. Τι λέει ο Λάσκαρης? Ο Λάσκαρης αυτά που λέει. Και αφήνει να εννοηθούν μέσω του αδερφού του και μέσω της πλευράς του. Ναι. Είναι ότι αυτά που λένε. Εγώ είμαι εδώ, ας κάνει κάποιος πρόταση με λεφτά. Εκεί με λεφτά. Πρόσχετη λέω, με λεφτά. Τι εννοούμε με λεφτά? Έτσι λέει. Τι με λεφτά, 3,5 εκατομμύρια χρέη, Marble 200, Μπάκνε 200. Εγώ λέει, έχω βάλει πάνω από 2-2,5 εκατομμύρια, έτσι καλά, λέει αυτός. Εντάξει, καλά. Ναι, ο καθένας λέει ότι θέλει φυσικά, έτσι. Έχεις βάλει και, έχεις κάνει συμβόλαιο το Marble, το Μπάκνερ, το Μπού, το Μπα. Εδώ και ένα χρόνο γίνεται ο χαμός, η μία προσφυγή είναι πίσω από την άλλη, η ομάδα έχει μπαν. Η ομάδα την 8 Φεβρουαρίου πέφτει η εγγυητική. Έχει διαταγές πληρώμων. 100 χιλιάρικα. 60 είναι η εγγυητική. Και μέσα 15 μέρες πρέπει να αναπληρώσει τα 60. Και μετά τα 60 θα πρέπει να αναπληρώσει τα επόμενα 60. Και μετά από 15 μέρες θα πρέπει να αναπληρώσει τα επόμενα 60. Φεύγουν οι πάντες, δεν έχεις να πληρώσει τίποτα. Τι λεφτά. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι τι προσπαθεί να κάνει πραγματικά. Πραγματικά, και επειδή την Κυριακή. Κοίταξε, δεν είναι ανάγκη κάποιος, άκουσε με λίγο να σου πω κάτι. Δεν είναι ανάγκη κάποιος να προσπαθεί να κάνει κάτι. Υπάρχει και το άλλο που δεν το σκεφτόμαστε όλοι εμείς, γιατί εμείς είμαστε Άρης και μας ενδιαφέρει ο Άρης. Υπάρχει και η αδιαφορία. Ή το δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει τι θα γίνει ο Άρης. Ο Ζαχουδάνης, όταν ήταν στον Άρη και έγινε αυτό που έγινε με τον Χαριστέα, δεν τον ενδιέφερε όταν πήρε το αεροπλανάκι και έφυγε για την Αμερική, τι γίνεται με τον Άρη. Δεν τον ένοιαζε. Έκανε αυτό που ήθελε να κάνει και έφυγε. Ναι. Υπάρχει, παιδιά, μην κοιτάτε που εμείς σκεγόμαστε και τρελαινόμαστε. Υπάρχει και το δεν με νοιάζει. Δεν με διαφέρει. Δεν είναι ανάγκη να θέλει να κάνει κάτι. Μακάρι να μην είναι αυτό που λες. Μακάρι, εμένα αυτό μου δείχνει ότι είναι. Ότι είναι δεν τον ενδιαφέρει. Εγώ δεν γίνεται. Αν τον ενδιέφερε, δεν θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε. Δεν τον νοιάζει. Δεν τον νοιάζει καθόλου. Να μην κρατάω όλη τη γραμμή. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Και καλή επιτυχία αύριο στην ομάδα. Έτσι. Πρέπει να κλείσουμε ούτως ή άλλως, γιατί έχουμε ήδη είμαστε στα 2 λεπτά μετά τις 7. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Καβάδια που ήταν μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου. Να πω. Ο Γιώργος Ματζούκης ακολουθεί με την εκπομπή Ωραία για Μπλε. Αύριο μετά τις 5 πάλι εδώ. Να είστε Όχι. καλά. Αύριο μετά τις 5 στη Βέρεια. Α, ναι, σωστό. Μετάδοση του αγώνα και όλα τα υπόλοιπα.